έχουμε μονοδρόμηση συνέχεια εδώ πέρα. Εχθές είμαστε στη Δημοτική Αρχή και ζητήσαμε τα παραστατικά τους αν έχουν άδεια και για την πεζοδρόμηση και για τη μονοδρόμηση. Δεν μας παρουσιάσανε κάτι τέτοιο. Και εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί αντιπροσωπεία των κατοίκων του Φραγκομαχαλά για να παραπονεθούμε. Όπως βλέπετε, αν το κάνουν το πεζοδρόμιο, θα μείνουν 3 μέτρα στο δρόμο. Πώς θα ανεβοκατεβαίνουν τα αυτοκίνητα? Μόνο άνοδος αναγκαστικά θα είναι. Η Δημοτική Αρχή μας έχει γράψει εκεί που δεν βγαίνει μελάνη. Δηλαδή, μια ζωή μας κοροϊδεύουν. Το αίτημα ποιο είναι τώρα? Να το. Το βλέπετε. Πεζοδρόμηση παράνομη. Δεν έχουν άδεια. Ζητήσαμε την άδεια και δεν έχουν. Όχι μόνο για τη μονοδρόμηση και για την πεζοδρόμηση. Η οποία αν γίνει, κρίνοντας από τα απέναντι που βλέπετε, δείξτε το τώρα. Έτσι, ναι. Ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο θα ανέβαινει πάνω. Το άνοδος κάθοδος και αυτό με το ζόρι. Το άνοδος κάθοδος το ξεχνάμε. Αφού είναι ένα πυροσβεστικό που είναι πιο φαρδινά, μπορεί να περάσει. Όπως θα έχουμε. Οριακά, στα 3 μέτρα οριακά θα περάσει. Ναι. Οριακά. Εσείς τώρα στην ουσία διαφωνείτε με τη μονοδρόμηση. Και με τη μονοδρόμηση. Και με τη μονοδρόμηση υπάρχει απόφαση όμως. Ποιος το παίρνει? Πού είναι, να μας τη δείξουν αν υπάρχει. Εχθές είμαστε, να μας τη δείξουν. Πού είναι? Ωραία. Εσείς λοιπόν λέτε ότι δεν γίνεται παράνομα και η μονοδρόμηση και η πεζοδρόμηση. Εμείς πήγαμε στο Συμβούλιο χθες. Κανάνε δεν μας έδειξε κανένα τίποτα, κανένα χαρτί, τίποτα. Όταν πέρα κλείσουν παραπάνω και που το φορτηγό. Από πού θα πηγαίνουμε στα σπίτια μας, από πού θα λέγεις να πασπίσουμε. Ποιος δρόμος μας ανοίγει να πάμε σπίτι μας. Πρώτα ανοίγουμε ένα δρόμο και μετά κλείνουμε τον άλλο. Από πού θα πάμε σπίτι μας. Η λογική αυτό λέει. Πρώτα ανοίγουμε ένα δρόμο, άλλον που να μας εξυπηρετεί και μετά κλείνουμε το δρόμο αυτόν. Πώς θα πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Να σας πω και κάτι άλλο. Τι που μας βάλανε το ποταμό, είναι δρόμος τώρα ο ποταμός. Είναι δρόμος. Είναι για να σκοτωθεί κανένα. Είναι όλες οι σκάρες, ντάκα, κουτουλούν από εδώ, κουτουλούμε από εκεί. Είναι πράγματα αυτά. Πήγαμε, τον βρήκαμε, του μιλήσαμε. Μας είπε πως θα μας ανοίξει λέει από την Αλατίου, από που πότε. Μόνο κοροϊδία, τόσες μήνες τώρα. Είναι κατάσταση αυτή να μας κοροϊδεύουνε. Σε ερώτημά μου ότι αν η μονομάχου, Κωνσταντίνου μονομάχου είναι μια φορά επικίνδυνη, αυτές που μας έχουν δώσει παράδρομοι είναι πολλαπλώς επικίνδυνοι. Το σχόλιο του κυρίου Δημάρχου ήταν εντάξει, δεν είναι λέει και τόσο κατάλληλη. Αυτό ήταν το σχόλιο. Έτσι. Ας μας ανοίξουνε πρώτα ένα δρόμο. Τώρα το έργο σταμάτησε λίγο βροχή, στη γελία δεν βλέπουν. Δεν γνωρίζουμε, προλίγου ήταν οι εργάτες εδώ, προ 5 λεπτά φύγανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν τους ρωτήσαμε. Ναι, αμέσως είχαμε μια πέραση. Αν τα κλείσει εκεί πέρα πάνω από το φορτηγό, από πού να πάμε σπίτια μας. Να μας πει αυτός από πού θα πάμε σπίτια μας. Από πού θα ανεβούμε πάνω να πάμε στα σπίτια μας και να κατεβούμε. Εκεί που είναι, γιατί να κλείσει το φορτηγό. Γιατί το σκάψει πάλι. Σκάψει συνέχεια και πάει. Γιατί σκάψει και πάει συνέχεια. Έτσι και σκάψει μέχρι το κολέγιο και θα ξέρουμε πού θα πάμε σπίτια μας. Και θα ξέρουμε πού θα πάμε. Από πού θα πάμε. Από πού θα πάμε, από το κοφινά. Από πού. Από το βροντάδο. Από πού να πάμε. Δηλαδή τι είναι εδώ, ούτε ούτε αυτό το πράγμα τα κάνει. Και τα κάνει τώρα, τα κάνει τώρα, ο αντιδήμαρχος με τον δήμαρχο. Για να έρχομαι εδώ στον πηγάνι, είναι κατάσταση αυτή. Αν πρέπει να κάνω εγώ του κόσμου την κόρτα για να έρθω να πάω να ψωνίσω τα πράγματα. Και να βλέπω το βιδάλι να το βλέπω και να μην μπορώ να πάω. Να μας έχουν περάσει για αποκλειστές και δεν νοιαζόμαστε για τη βενζίνη, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι πράγματα, πήγαμε, του τα είπαμε την άλλη φορά. Από πού πήραν άδεια και κλείσανε τον δρόμο εδώ στο στρατό. Από πού πήραν άδεια και ποια άδεια πολεμούν έργα. Με ποιος τους έχει τις άδειες, πού είναι οι άδειες. Με τι χαρτιά. Εδώ τι πανεμάνε και τι κοκολάνε και λένε αριθμός αδείας. Πού είναι η άδεια που έχουν αυτοί. Και γκρεμούνε και χαλάνε. Να μας δώσει δρόμο να πάμε σπίτια μας και να κάνει ό,τι διάλογο θέλει. Καλά, να μας δω και δρόμο να πάμε σπίτια μας. Βέβαια, μας δω και ένα δρόμο. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Να κατεβαίνουμε να πηγαίνουμε καλά, στη χώρα ελεύθερα. Πάμε από το ρουτάδο. Να πηγαίνουμε και να κουντρουβαλούμε. Να κατεβούμε μέσα στη χώρα. Κεντρικός δρόμος. Από πάνω μας έχει κλείσει. Από πάνω μας έχει κλείσει και δεν πρέπει να κατεβούμε κάτω. Πάμε να πάρουμε νερό, δεν μπορούμε. Πώς είπα να κλείσει και του ρουτάδου. Ναι. Κεντρικός δρόμος, τα μοναστήρια, όλα τα χωριά από εδώ περνάνε. Υπάρχουν ξένοι, τι θα πάνε. Ήρθαν χτες κάτι ξένοι και οι άνθρωποι δεινοπαθήσανε για να πάνε στο σπίτι της κοπέλας. Και λέει τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Δεν μπορούσαμε λέει, να περάσουμε. Πράγματα. Πήγαν από περιφερειακούς, γυρίζανε, λέει, όλοι οι τυχαίοι γυρίζανε για να πάνε στη κοπέλα στο σπίτι. Όλα τα έργα από τη μονοδρόμηση μέχρι τα πεζοδρόμια έχουν τις
πλήρες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες αρχές. Θυμάμαι πάντα όταν γινόταν πεζοδρόμια, υπήρχε μία ή μονοδρομήσεις, υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους των περιοχών που γινόταν αυτές οι αλλαγές. Εν συνεχεία όλοι διαπίστωναν το πόσο σπουδαία ήταν αυτά τα έργα τα οποία γινόταν και όλοι όχι μόνο ενέκριναν αυτά που γινόταν, αλλά ζητούσαν και επέκταση των πεζοδρομίων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε τη Βενιζέλου, τη Ροδοκανάκη, την Οδό την Καλαμπόκα, τα πεζοδρόμια τα οποία γίνονται εκεί στο Φραγκομαχαλά είναι με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θα έχουν μεγάλες διαπλατήσεις ώστε να μπορεί να γίνεται το παρκάρισμα όπως πρέπει των κατοίκων, καθώς όπως γνωρίζετε τα στενά εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα έχουν τις ειδικές διαγραμμίσεις για να μπορούν να κατέβουν και τα πρόσωπα τα οποία χρήζουν βοήθεια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και πιστεύω ότι όταν θα ολοκληρωθούν τότε θα καταλάβουν την αξία τους και θα ζητάνε και την επέκτασή τους η οποία προβλέπεται να γίνει μέχρι πάνω ουσιαστικά την πλούτη. Κύριε Στεφάνου, λένε, φαίνεται και από το, για το γημείο οφθαλμού δηλαδή, ότι όπως γίνεται το πεζοδρόμιο, αφήνει περίπου στο οδόστρωμα 3,5 μέτρα. Ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι έτσι? Σε κανένα σημείο του δρόμου το πλάτος δεν είναι λιγότερο από 3,80 με 4 περίπου μέτρα, τα οποία έχουν υπολογιστεί λεπτομερώς μέσα στη μελέτη. Αυτό το πλάτος είναι ακριβώς όσο χρειάζεται για να μπορεί με άνεση να ανεβαίνει ένα πολύ πολύ μεγάλο όχημα, είτε πυροσβεστικό, είτε ασθενοφόρο, είτε ακόμα και στρατιωτικό. Νομίζω ότι έτσι όπως ήταν τα δεδομένα του δρόμου δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, διότι και τα πεζοδρόμια υποχρεωτικά πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πλάτος.